Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 28 Δεκεμβρίου 2020 και το πρωινό μας βλόγκ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και έχει τίτλο Σπαταλώντας το χρόνο μας σε ανούσιες γνωριμίες. Χρόνια καλά θέκλα. Είναι ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο να αλλάζω το πρόγραμμά μου για μια νέα γνωριμία, το οποίο νομίζω βγήκε τη μέρα του Χριστουγέννου. Είναι ένα ερώτημα που θέλει σκέψη. Το να αλλάζω το πρόγραμμά μου για μια νέα γνωριμία. Νομίζω. Σίγουρα από προσωπικέ εμπειρίες μου, όσε φορέ άλλαζα πρόγραμμα για να γευτώ κάτι που νόμιζα ότι μου κάνει ό,τι του κάνω, μετά έβλεπα και καταλάβαινα ότι δεν χρειαζόταν να το κάνω. σω γιατί έκανα επενδύσει σε πρόσωπα που δεν ταιριάζαμε, ή γιατί γέμιζα το χρόνο μου, μάλλον σπαταλούσα το χρόνο μου, ενώ θα μπορούσα να κάνω πιο σιώδη πράγματα για την εσωτερική μου και πρόοδο. Το σπαταλούσα το χρόνο μου, το βάζει με κεφαλαίο η φίλη. Αρκετέ φορέ ένιωθω ότι όσο μεγάλωνα σε χρόνια, τόσο καταλάβαινα ότι μπορούσα να κάνω παρέα σε μένα με τον τρόπο που μου τέριαζε περισσότερο και αποκτώντα χόμπι που έβλεπα ότι έβγαζα από μέσα μου πλευρέ που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δεν ξέρω για του άλλου τι προτεραιότητε βάζω για να νιώθουν καλά στη ζωή. Εγώ καταλάβαινα ανέκαθεν, αλλά και μετά από χρόνια, ότι ήμουν άτομο που δεν μου τέριαζε η καταπίεση και η υποχώρηση μπροστά σε πράγματα που δεν μου κουμπώνουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι είχα τέτοιε γνωριμίε που συμβιβαζόμουν για να δω που πάει το θέμα. Δεν είμαστε όλοι και όλε για τα ίδια πράγματα. Εγώ πλέον νιώθω καλά μετά από πολλά ευτράπελα να κάνω πράγματα διάφορα και κάθε φορά εμπνέω με περισσότερο και αυτό με ενθουσιάζει. Εάν μπορεί να περπατά με τα δικά σου αθλητικά παπούτσια στην εξερεύνηση και να νιώθει γεμάτο ή γιατί τότε όλη αυτή σπατάλη χρόνο, είπε, έγραψε ότι το σύστημα δεν αφήνει εύκολα τη γυναίκα να νιώθει ότι μπορεί και μόνη να περνά μια χαρά χωρί το κόρδιο δεσμό. Συμφωνώ μαζί σου. Αυτό το είχα από μικρή ηλικία. Ίσως έκανα για πρόσωπα με ιδιαίτερα εκλεπτισμένη προσωπικότητα. Μπορεί να συνεπήρχε και αρκετή χαμηλή αυτοεκτίμηση από μέρο μου. Συγγνώμη για το σεντόνι. Όχι, το σεντόνι είναι πολύ ενδιαφέρον και μιλά ουσιαστικά για τη σπατάλη του χρόνου σε ανούσιες γνωριμίες. Ε, άνοιξε πολλές συζητήσεις εκείνο το βίντεο για το αν πρέπει να αφιερώνουμε χρόνο για μια νέα γνωριμία, αν πρέπει να σπαταλάμε το χρόνο μας σε μια νέα γνωριμία, αν χρειάζεται να αλλάξουμε το πρόγραμμά μας, να βγούμε από τη βολή μας για μια νέα, νέα γνωριμία ή όχι, ε, αυτό που λες εσύ ουσιαστικά σε αυτό το Σεντόνιο όπως έχεις ονομάσει το σχολείο σου, φαντάζομαι ότι Σεντόνιο ονομάζεται ένα σχόλιο πολύ μεγάλο, το λέτε Σεντόνι. Ε, θέλω να πω ότι είναι αλήθεια ότι σε συνδυασμό των δύο βίντεο που κάναμε τα Χριστούγεννα, του πρωινού και του βραδινού, ο συνδυασμό των δύο εκείνων βίντεο ήταν ο εξή. Το πρώτο ήταν για ανθρώπου που δυσκολεύονται να μείνουν μόνοι και πάνε και συμβιβάζονται με σχέσει οι οποίε είναι ατέριαστε, ανούσιε, δεν του κάνουν. Και ο δεύτερο ήταν για ανθρώπου οι οποίοι δεν δίνουν καθόλου χρόνο για μια νέα γνωριμία με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν μια νέα γνωριμία. Η γνώμη μου είναι ότι, και θα την πω ξανά και σήμερα ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ε, να ξέρουμε τι ακριβώς θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σχέση, τότε να έχουμε την διάθεση να επενδύσουμε χρόνο και ίσως και να σπαταλήσουμε χρόνο. Γιατί η επένδυση του χρόνου μπορεί να σημαίνει και σπατάλη. Επενδύει ο χρόνο σε μια νέα γνωριμία, μπορεί στο τέλο αυτή η νέα γνωριμία να μην οδηγήσει κάπου, άρα να θεωρηθεί σπαταλημένο εκείνο ο χρόνο. Αν όμως δεν θέλω να κάνω μια γνωριμία και αν εγώ περνάω καλά μόνος μου, μόνοι μου, μέσα στη σχέση μου, μέσα στην, στη σχέση μου με τον εαυτό μου, μέσα στη σχέση μου με τους άλλους ανθρώπους που έχω γύρω, όχι την ερωτική σχέση, αν εγώ είμαι καλά μόνη μου... Δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να προχωρώ στο να δημιουργώ γνωριμίες για να ευχαριστήσω το περιβάλλον, για να ευχαριστήσω τον οικογενειακό μου περίγυρο, τους φίλους μου, την κοινωνία ή ακόμη και για να ικανοποιήσω άλλε ανάγκες οι οποίες ε, θα μπορούσαν να είναι ε, ικανοποιημένε με άλλο τρόπο. Δηλαδή, αν το κάνω γιατί νιώθω ανασφάλεια, να πω σε έναν ψυχολόγο να κάνω ψυχοθεραπεία να ξεπεράσω την ανασφαλειά μου. Αν το κάνω γιατί έχω φοβίες, να πάω να κάνω θεραπεία, να ξεπεράσω τις φοβίες μου. Ξαναλέω ότι το σημαντικό είναι υπάρχει ουσιαστική επιθυμία για συντροφικότητα, όχι ανάγκη για συντροφικότητα, επιθυμία για συντροφικότητα, και να προσέχουμε πολύ στην αρχή μιας γνωριμίας τα τυχόν ανησυχητικά σημάδια. Αυτό. Τώρα, τα ουσιώδη πράγματα που έκανε για την εσωτερική σου καλυτέρευση και πρόοδο είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα σταματάμε ούτε και όταν έχουμε μια σχέση. Ούτε στο όνομα τη σχέση να σταματάμε τα ουσιαστικά πράγματα που κάνουμε για μα ή να σταματάμε τα χόμπι μας. Η καταπίεση και η υποχώρηση δεν ταιριάζει σε κανέναν ελεύθερο άνθρωπο. Ούτε σχέση σημαίνει να έχει καταχώρηση, να έχει καταπίεση και υποχώρηση. Και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είμαστε όλοι και όλες για τα ίδια πράγματα. Ε, δεν κάνουμε όλοι για σχέση. Και είναι εντάξει να μην κάνουμε για σχέση. Φτάνει να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να μην έχει σχέση. Ε, και επίσης είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζουμε με ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν και μιλάνε στο ίδιο μήκο κύματο. Πάρα πολύ πο, πολλοί από εμά. Μπαίνουμε σε καλούπια. Μπαίνουμε σε κάποιες, ε, πώς να τις πω, διαδρομές που θεωρούμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε ζευγαρωμένοι για να είμαστε καλά. Και κρίνουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας ότι δεν είμαστε καλά όταν είμαστε μόνοι μας. Αυτό έχει να κάνει με κοινωνικά στερεότυπα προκαταλήψεις και πεπιθήσεις που έχουμε, οι οποίες μας αγγυλώνουν. Στην πραγματικότητα όμως... Υπάρχει και ουσιαστική ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων, η οποία προκύπτει, προκύπτει από, τις ανθρώπινες, από την ανθρώπινη μας πλευρά που θέλουμε τη σύνδεση και την ένωση με αλλούς ανθρώπους. Οπότε αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο δεν θέλει να έχει ερωτική σχέση, πολύ καλά κάνει να έχει κάποιους ανθρώπους στη ζωή του με τους οποίους να συνδέεται με βάθος και, σε βάθος και με νόημα, να έχει νοηματοδοτούμενες συνδέσεις. Είτε αυτά είναι στα πλαίσια μιας φιλίας ή μιας συνεργασίας ή μιας οικογενειακής σχέσης. Μπορεί να έχεις πολύ στενή σχέση με την αδελφή σου, με τον αδελφό σου, μια ξαδέλφη σου, με ένα ξαδελφό σου. Χρειαζόμαστε οι άνθρωποι τη σύνδεση. Όχι απαραίτητο στην ερωτική σύνδεση, αλλά γενικότερα χρειαζόμαστε τη σύνδεση. Άρα, αυτό που χρειάζεται να προσέξουμε είναι να μην είναι ανούσιες οι γνωριμίες μας. Να επενδύουμε χρόνο σε ουσιαστικές. Κάποιο χρόνο θα χρειαστεί να τον χρησιμοποιήσουμε και ίσως και να τον σπαταλήσουμε μέχρι να ξεκαθαρίσουμε αν μια γνωριμία είναι ουσιαστική ή όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Από την άλλη όμως μπορούμε να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, να κοιτάζουμε για σημάδια από την αρχή και να κρίνουμε με αντικειμενικότητα. Όσο μεγαλύτερη αντικειμενικότητα γίνεται και να εμπιστευόμαστε τον gut instinct μα, τη διέστησή μα, ό,τι και αν μα πούνε οι άλλοι, η διέστησή μα μα λέει από την αρχή αν κάποιο άνθρωπο είναι εντάξει ή όχι. Αν κάποιο άνθρωπο αξίζει να ασχοληθούμε να το γνωρίσουμε ή όχι. Α κλείσουμε τα αυτιά μα στου φόβου μα, α κλείσουμε στα αυτιά μα στα κοινωνικά στερεότυπα και τι προκαταλήψει και α ακούσουμε τη διέστησή μα, τον gut instinct μα. Και να είμαστε, όπως λέει και εδώ και φίλοι, πρόθυμοι να γελάσουμε ακόμη και με τα λάθη μας και να συνεχίσουμε, να προχωρούμε, να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι, είτε μόνοι, είτε καλά συντροφευμένοι. Και θα το ξαναπώ, καλύτερα μόνος παρά κακά συντροφευμένος. Καλή μέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά.